καλώς ήρθατε στην τέταρτη μέρα του vlog μας. Παιδιά, τι μέρα, τι βροχή, τι πουνιτό, τι αστροπελέκι είναι αυτό. Έχει και κρύο σήμερα. Αλλά βγήκα εγώ εδώ πέρα στο μπαλκόνι για να βιώσεις και εσύ καλύτερα, κατάλαβες. Τέλος πάντων, σήμερα είναι και Παρασκευάρα εντωμεταξύ. Και τι ωραία που είναι δηλαδή. Ο κακός χαμός γίνεται, Γιωργάκο μου. Ναι, ακριβώς εντωμεταξύ. Ρε, λες με αυτό το καιρό να πέσει το Webex. Έχω μπει μέσα στο σπίτι και κάτι ακούω. Γιατί είναι Παρασκευή και η μαμά κουράστηκε και θέλει λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Καλημέρα. Καλημέρα, Ουρανίτσα. Τι μας κάνεις? Έχω φυγανίσει ψωμί. Έτσι. Αχ, παιδιά, τι ωραία σήμερα. Θα ράξω δηλαδή. Δηλαδή, θες να μου πεις ότι θα ράξω και θα είμαι σε έναν καναπέ και δεν θα κάνω τίποτα? Στα όνειρά σου. Καλημέρα, δικούλη μου. Καλημέρα, Γεργάκο μου. Πού είναι τα άλλα το μωρό? Πού είναι το άλλο μου το παιδί? Καλημέρα, ζυζουνάκι μου! Όλη η οικογένεια μαζεμένη, ο μπαμπάς. Γιατί την αγαπάς. Και λοιπόν, η Ουρανίτσα θα μας κάνει πρωινό για όλους. Για όλους. Και τι θα μας κάνει, τι έχει το μενού? Θα δεις έκπληξη, ναι. 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 Το θέμα είναι ότι μυρίζει. Κανόνισε, Μαρία, να κάψεις καμία συσκευή πρωινιάτικα και να τρέχουμε. Μα ακούς? Και κάτσα εδώ πέρα στο σαλονάκι μου και μου φτιάξε καφέ η Ουρανίτσα, βέβαια σε λάθος κούπα, χριστουγεννιάτικα μου ντέχουμε κουπλιτσά. Λοιπόν, δεν πειράζει. Ναι, αλλά έχουμε Χριστούγεννα, ρε παιδάκι μου. Οπότε τώρα ήρθε η στιγμή να ανοίξουμε και τα δικά μας τα σοκολατάκια. Βέβαια τα έχουν ανοίξει τα παιδιά από την πρώτη μέρα. Αλλά για φέρε λίγο να δούμε το calendar της Hello Kitty. Δεν είχε κάτι. Hello, hello. Hello, hello, τώρα κι εσύ. Όχι πια. Το θέμα είναι ότι έχει σοκολατάκια, μάνα μου. Οπότε πάμε στην τέταρτη μέρα. Πού είναι το τέταρτο? Να το. Για να δούμε σοκολατάκι. Άστε το σκίσεις. Όλα θα τα φάω. Λοιπόν, περίμενε. Ρε μαμά, το σκίσεις. Μπότα. Αυτό. Δεν μου το έδωσε να το φάω πρωί. Μωρή, κόψιμο θα σε πάει πρωί πρωί. Τελικά δεν είναι μπότα, είναι τρενάκι. Γιώργο, το δικό σου. Να το και του Γιώργου μας. Λοιπόν, το 4. Πού είναι το σοκολατάκι? Στο χώρο στη γιορτή σου. Στη γιορτή μου το άνοιξες 25 Νοεμβρίου που έχουμε 4 Δεκέμβρη σήμερα. Ρε κουζουλέ, θα μας τρελάνεις. Άνοιξε το 16 μόνο. Ναι, μόνο το 16. Όχι, Γιώργο, κάθε μέρα θα ανοίξεις από ένα σοκολατάκι. Δεν θα τα τρως έτσι. Σε μία μέρα 500 σοκολατάκια. Αφού ανοίξαμε τα μισά σοκολατάκια, γιατί ένα τελικά ήταν στον αριθμό που έπρεπε, τώρα περιμένουμε το πρωινό της Ουρανίτσας. Ουρανίτσα, αργείς ή θα φάω τα μαλλιά μου? Σήμερα είναι Παρασκευάρα, είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα γιατί έρχεται και Σαββατοκύριακο. Εμείς θα διαβάσουμε τώρα γιατί το πρωί είναι καλύτερα τα μυαλά τους, όπως σας είπα και χθες. Και θα επακολουθήσουν σήμερα τα αγαπημένα προϊόντα μου. Τα vlog μας είναι, ωραία πράγματα θα ακουστούν, εξάλλου είναι αγαπημένα. Θα σας δείξω και το περιβόητο πρωινό της Ουρανίας που ακόμα δεν έχει έρθει για κάποιο λόγο. Και το πρωινό μόλις έσκασε, φρυγανισμένο ψωμάκι βλέπω, βουτυράκι και μελάκι. Να κάνω εγώ τώρα εδώ την παρατήρησή μου ή θα μου πείτε, άντε μωρί, έφτιαξε το παιδί σου πρωινό, μιλάς κιόλας, η κανελή, α, η κανέλα. Ουπς. Είναι πρωί, μάνα μου, δεν έχω πει ακόμα καφέ. Λογικό. Για να δούμε, είναι γευστικό. Κάνει κράτσι. Το καλύτερο πρωινό φυσικά, γιατί το έχει φτιάξει και το παιδί μου, έτσι να τα λέμε κι αυτό. Κάτσε να το απολαύσω. Γεια σας ξανά, ο ήλιος βγήκε, ο καιρός άλλαξε. Okay. Μετά από τις βροντές, με αυτόν τον χαλασμό, μετά την πλημμύρα στην κεντρική εδώ πέρα λεωφόρο που μένω, οπότε και εγώ βάφτηκα, για να μην βλέπετε και συνέχεια έτσι σε αυτό το θέμα, το ότι είμαι στο σπίτι, αυτό δεν πάει να πει ότι δεν θα περιποιούμε και τον εαυτό μου. Οπότε vlog μας έχουμε, γιορτινές μέρες έχουμε, λέω κάτσε λίγο να βαφτώ, οπότε έβαλα και εγώ το κατητής μου. Λοιπόν, όπως σας είπα το πρωί, θα κάνουμε τα αγαπημένα. Αυτόν τον καιρό χρησιμοποίησα πάρα πολλά προϊόντα, εκ των πραγμάτων, γιατί το να κάθεσαι και να κάνεις
Το να κάθεσαι και απλά να βλέπεις τα αστέρια ή το ταβάνι δεν είναι και ότι καλύτερο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση μπορώ να σου πω ότι χρησιμοποίησα αρκετά προϊόντα, έβγαλα τα συμπεράσματά μου. Οπότε θα σου πω και μια ολοκληρωμένη άποψη και θα σου πω και το λόγο γιατί το έχω καταντάσει στην κατηγορία των αγαπημένων. Πρώτα απ' όλα θέλω να σου δείξω τα πινέλα τα οποία τα πήρα από μια πρόσφατη αγορά μου από το Mondo Cosmetico. Η αλήθεια είναι ότι εγώ αυτή τη μάρκα La Roque Cosmetics την ήξερα ήδη από το στούντιο της Εύης. Τα είχα δουλέψει αυτά τα πινέλα, οπότε ήμουν 100% σίγουρη για την αγορά μου. Από πού να αρχίσω, από την υφή, από την τρίχα, το γεγονός ότι θες να πας σε ένα ταξίδι και είναι πάρα πολύ βολικά, δεν σου πιάνει πάρα πολύ χώρο, ακόμα και τα μακριά τα πινέλα. Το σετ αποτελούσαν από 5 μεγάλα πινέλα και σφιχτά και χαλαρά και 5 μικρά, πιο πλατιά, δηλαδή για κονσίλερ. Βασικά σας είχα κάνει και ένα βίντεο για τα πινέλα που τα είχα αγοράσει και είχα κάνει και τη σωστή βάση, οπότε αν θέλετε μπορείτε να το δείτε. Όχι μόνο αγαπώ, αλλά λατρεύω αυτά τα πινέλα. Συνεχίσω με ένα κονσίλερ από MAC, το είχα πάρει το καλοκαίρι, όμως επειδή είμαι στο σπίτι ήθελα λίγο να το επεξεργαστώ. Αυτή η αγορά μου θα σου έλεγα ότι ήταν πολύ στα τυφλά για το λόγο του αληθές ότι επειδή δεν μπορούμε να πάμε να δοκιμάσουμε κάποιο foundation ή concealer με τον κορονοϊό. Οπότε αυτό έγινε από το live από τη MAC, τότε που έκανα την παραγγελία μου με το 50%, και τώρα που έχουμε την καραντίνα έχω να σου πω ότι επειδή δεν μπορώ να βάφομαι και κάθε μέρα, καταλαβαίνεις, θέλω κάτι απλά να με καλύψει. Και επειδή βαριέμαι εδώ πέρα στο σπίτι να κάνω τα απαραίτητα καμουφλάζ για τους μαύρους κύκλους, τους κορέκτορες εννοώ, να βάζω το πορτοκαλί μου και από πάνω και αυτό, θέλω κάτι πιο εύκολο. Σας είχα κάνει και στο Instagram ένα natural makeup πριν αυτού του μακιγιάζ που έκανα. Κατάλαβα ότι με καλύπτει 100% και ότι απλά δεν χρειάζεται να βάλω κάποιο κορέκτορα, παρόλο που έχω μεγάλο πρόβλημα στους μαύρους κύκλους. Λοιπόν, μου έκατσε πάρα πολύ καλά η απόχρωση. Η συγκεκριμένη απόχρωση είναι το α20, είναι από Studio Fix, λέει 24 ώρες smooth αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει. Βέβαια, να πω το εξής, ότι εμένα, όπως γνωρίζετε, μου αρέσουν πάρα πολύ τα πολύ παχιά κονσίλερ, τα στόκος. Αυτό δεν είναι έτσι, όπως είναι, ξέρω εγώ, της Revolution που έχω, καμία σχέση. Όμως, έλα όμως που έκατσε πολύ καλά στο μάτι, ίσως να φταίει επειδή έκανα και τη σωστή ενυδάτωση πριν. Γι' αυτό μην ξεχνάμε ποτέ να κάνουμε την σωστή ενυδάτωση πριν βάλουμε το κάθε τι προϊόν για μακιγιάζ. Το επόμενο προϊόν το οποίο αγαπώ χρόνια και χρόνια και χρόνια, βασικά και με αυτό ξεκίνησα, είναι αυτή εδώ πέρα η BB κρέμα από Garnier. Έχει ματ τελείωμα, αγαπώ, με καλύπτει απίστευτα, δεν το συζητάω. Εντάξει, δεν θα τη βάλω για γάμο, εννοείται, και κάποιο special event, αλλά όσον αφορά στο σπίτι μέσα για να πω ότι είμαι περιποιημένη, να βγω για να πάω στο σούπερ μάρκετ, καλύπτει πάρα πολύ καλά. Δεν σου συστήνω όταν υπάρχουν σπυράκια, καταλαβαίνεις, αλλά σε άτομα τα οποία δεν έχουν κάποιο πρόβλημα στην επιδερμίδα, σας τη συστήνω ανεπιφύλακτα. Την παίρνω χρόνια και το ξέρετε, δεν την αλλάζω με τίποτα, είναι καλύτερη μου BB κρέμα. Πάμε τώρα σε ένα αγαπημένο foundation, το οποίο είναι από Gritchi, το οποίο δεν το περίμενα, το πήρα το συγκεκριμένο από το Aromania, είναι το 03 Beige. Είναι σε matte. Εγώ γενικά, να ξέρετε, πολύ χρησιμοποιώ τη λέξη ματ, γιατί πολύ απλά έχω μεικτή επιδερμίδα και βάφομαι ανατοπικά. Δηλαδή, στο τάφ μου θα βάλω άλλα προϊόντα και στο υπόλοιπο πρόσωπο θα βάλω άλλα προϊόντα. Δυστυχώς, είμαι σε αυτή τη φάση. Δεν μου βγάζει λιπαρότητα, άλλο υδρότα και άλλο λιπαρότητα. Όταν εγώ έχω κάνει τα πάντα και έχω βάλει και το σωστό primer με matte πάντα αποτέλεσμα στο TAF και καμουφλάρει πάρα πολύ καλά αυτό το συγκεκριμένο, οπότε και για καθημερινή χρήση που το χρησιμοποιούσα όταν έβγαινα ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένη. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό, δεν το περίμενα, ήταν η πρώτη φορά που ερχόμουν σε επαφή με αυτό το brand, οπότε είμαι απόλυτα ευχαριστημένη. Δεν μετακινείται, δεν πάει πουθενά, κρατάει, αλλά αν νομίζεις ότι θα πάει, δεν ξέρω κι εγώ που θα πάει, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και να το σετάρεις με λίγο πούδρα. Πάμε τώρα σε έναν ορό, τον οποίο τον γνώρισα το καλοκαίρι και τον έχω λιώσει. Το βάζω κάθε πρωί, μου αναζωογονεί το είναι μου, μου αναζωογονεί το μέσα μου και την επιδερμίδα μου, προφανώς, γι' αυτό το βάζω. Μιλάμε για αυτόν τον ορό, είναι από Aesthetica Donna, είναι ένα face oil που δεν είναι
oil. Εγώ όταν βλέπω oil λίγο φοβάμαι. Γιατί βγάζει τη λαδίλα, δεν είναι το serum όπως το γνωρίζεις. Έτσι, γιατί έχω χρησιμοποιήσει και άλλα face oil και όντως δεν έμεινε ευχαριστημένη. Γιατί ενώ τα χρησιμοποιούσα το βράδυ, μου έβγαζε αυτή τη λαδίλα και μέχρι να στεγνώσει δεν υπάρχει. Αυτό όμως το συγκεκριμένο είναι σαν νερό. Λέει face oil, εννοείται ότι υπάρχουν κάποια έλαια μέσα του, αλλά δεν είναι αυτή η λαδίλα. Στεγνώνει αμέσως, είναι τόσο δροσερός. Αν το βάζεις και στο ψυγείο, διαρκεί και ακόμα περισσότερο και σου δίνει και αυτή τη δροσιά που έχει ανάγκη η επιδερμίδα σου. Και πλην τη δροσιά, σου χαρίζει και ενυδατοσάρα. Φανταστικό. Παιδιά, δεν υπάρχει. Το έχω αγαπήσει τρελά. Το έχω αγαπήσει. Πάμε τώρα σε ένα primer το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα, είναι από Catrice, είναι το Goodbye Pores Primer Fine, δεν έχω λόγια, ειδικά στη μύτη μου καμουφλάρει τους πόρους, τους κλείνει, είναι ένα σιλικονούχο primer το οποίο είναι πάρα πολύ καλό για λιπαρές επιδερμίδες, εγώ μόνο στο ταφ το βάζω, δεν το βάζω στο υπόλοιπο πρόσωπό μου, συνήθως εκεί πέρα που έχω πιο πολλούς πόρους, ειδικά στη μύτη γίνεται ο χαμός του χαμού. Τους καλύπτει, τους κλείνει και εντάξει παιδιά δεν έχω λόγια, είναι απίστευτα οικονομικό. Αν αγαπάτε τα σιλικονούχα primer στο συστήνω, ανεπιφύλακτα, δεν υπάρχει. Θα πάμε τώρα σε ένα προϊόν λάμψης, το οποίο είναι από 7 Days Illuminated Me. Δεν υπάρχει, είναι να σου δώσω ένα παράδειγμα, ένα ντιουπάκι από τη Strobe Cream της MAC. Βέβαια δεν έχω δοκιμάσει τη Strobe Cream της MAC για να σου πω 100%, όμως πάνω κάτω καταλαβαίνω, δίνει απίστευτη ενυδάτωση, δίνει λάμψη, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και να το αναμίξεις μαζί με το foundation. Αν δεν θέλεις πολλά πολλά και θες απλά ένα λαμπερό και no makeup, μπορείς να το ανακατέψεις και με την BB κρέμα σου, το έχω κάνει εγώ ήδη, μου προσφέρει πάρα πολύ ενυδάτωση και μου προσφέρει και λάμψη, μπορείς είτε να το βάλεις και ως υγρό highlighter, δηλαδή είναι πολυεργαλείο αυτό το συγκεκριμένο το προϊόν. Είχανε και εκπτώσεις νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα στο 7 Days. Αν θες μπορείς να ρίξεις μια ματιά, παιδιά, είναι καταπληκτικό. Και τελευταίο προϊόν σου έχω αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι 10 σε 1. Είναι ένα προϊόν για τα μαλλιά. Μου το είχαν στείλει από Femme Fatale. Δεν έχω λόγια, είναι ένα πολυεργαλείο το συγκεκριμένο, το οποίο είναι 10 σε 1, όπως το λέει. Αυτό το νομίζω ότι έχει βγει άλλο μπουκάλι τώρα, εγώ όμως τώρα το τελειώνω, οπότε έπρεπε να σου πω ότι το αγαπήσει. Πρώτα απ' όλα είναι ένα προϊόν το οποίο σε προστατεύει από τη θερμότητα του πουστολακίου. Δεν φριζάρει το μαλλί, το ενυδατώνει, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για σέρουμ, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις απλά όταν βγαίνεις για τις άκρες των μαλλιών σου. Τις κάνει πολύ δυνατές, μυρίζει απίστευτα, μου σχοβολάει, δεν έχω λόγια. Αυτά λοιπόν ήταν τα αγαπημένα μου, οπότε η ώρα έχει πάει ήδη μία παρά. Θα βάλω τα παιδιά μου να φάνε. Α, ξέχασα να σας πω ότι σήμερα έχουμε ωραιότετο άρακα. Δεν σας το έδειξα γιατί πολύ απλά δεν το έφτιαξα εγώ, το έφτιαξε η μαμά μου. Οπότε θα τους βάλω να φάνε και θέλω να σκουπίσω εντωμεταξύ. Να το κάνω τώρα να σας το δείξω, λέτε. Δεν ξέρω, σας έχω μιλήσει για το κίτρινο το ρομποτάκι, το οποίο είναι η σκούπα, η πανίσχυρη, η παντοδύναμη, η πάνω όλα. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτή η σκούπα, λίγο να σας τη δείξω. Λοιπόν, φιλενάδες, αυτή είναι η περιβόητη σκούπα. Αυτό είναι το κίτρινο το ρομποτάκι μας. Το brand είναι Carrier. Μπορώ να σου πω ότι θέλεις να κάνεις μια πολύ καλή επένδυση όσον αφορά τη σκούπα. Σας τη συστήνω, παιδιά. Carrier. Το μοντέλο είναι η CE 4001, όπως βλέπετε πλένει αλλά και σκουπίζει. Εμείς ουσιαστικά την πήραμε γιατί πήραμε το σκυλί και έχουμε τα χαλιά. Ό,τι και αν γίνει κατευθείαν βάζω και πλένω τα χαλιά. Ρουφάει για πλάκα τις τρίχες, έτσι, δεν βάζω καθόλου δύναμη όπως έβαζα παλιά. Την συγκεκριμένη εμείς την πήραμε γύρω στα 300 ευρώ. Ξέρω ότι είναι πολλά τα λεφτά, αλλά αν θέλεις να κάνεις μια πολύ καλή επένδυση, είναι φοβερή η σκούπα, με έχει σώσει από πολλά, μπαίνει βαθιά όταν πλένει. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, δεν θα σου κρύψω ότι η γλυκούλα μας η πρίνσες μου έχει καταχέσει το χαλί, έτσι, οπότε μπαίνει βαθιά την ώρα που πλένει, το βλέπεις δηλαδή, γιατί εκείνη την ώρα, όταν βάζεις το ειδικό ματσαφλάρι, το οποίο πρέπει να πλύνει, όταν έρχονται και ανεφοκατεβαίνουν τα νερά, βλέπεις ότι όντως κάνει δουλίτσα, δηλαδή δεν υπάρχει, έτσι. Είναι πάρα πολύ καλή η συγκεκριμένη, δίνεις κάτι παραπάνω, αλλά
Είναι όλα τα λεφτά. Στην κατσαρολίτσα, έτοιμος, τον έχει φτιάξει η μαμά μου. Λείπει κιόλας η ποσότητα, όπως βλέπετε, γιατί ο άντρας μου πήρε για τη δουλειά. Οπότε σήμερα θα φάμε ωραιότητο άρακα και αύριο θα φτιάξω εγώ φαγητό που θα σας το δείξω. Και επειδή είναι Σαββατοκύριακο, μπορεί να φτιάξω και κανένα γλυκάκι. Τι θα γίνει με εσένα, ζουζουνίτσα μου, κοπέλα μου όμορφη, Άσε με, θέλω κοτόπουλο. Πού είναι το κοτόπουλο? Γεια σας again! Καλό απόγευμα! Τα παιδιά τελείωσαν την τηλεκπαίδευση. Η ώρα είναι 6 παρά. Έχω τελειώσει τα πάντα από δουλειές. Έχω σκουπίσει τα χαλιά, έχω κάνει τους πάγκους στα μπάνια. Είναι Παρασκευάρα σήμερα. Αχ, παιδιά, η χαλάρωση, χαλάρωση. Τέλεια! Θα ανοίξουμε και το κρασάκι μας, το χριστουγεννιάτικο. Με ρωτήσατε πολλές κοπέλες όσον αφορά για το κρασί. Εννοείται ότι μπορείτε να μην το ζεστάνετε και να το ανοίξετε και απλά να το βάλετε σε ένα ωραιότερο ποτήρι και να το απολαύσετε. Ξέρετε ότι σε αυτή την καραντίνα για να φύγουν και οι καημοί και όλες οι δυσκολίες, έχουν πάντως θα κατηδίσουν αλκοολικοί. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, οπότε το vlog μας της τέταρτης μέρας θα κλείσει κάπου εδώ. Αύριο θα τα πούμε με την πέμπτη μέρα του vlog μας. Θα περιμένω να μου πείτε εσείς ποια προϊόντα έχετε αγαπήσει αυτό το καιρό. Μέχρι αύριο, φιλάκια πολλά!